Ξεκινάμε όπως κάνουμε κάθε Παρασκευή με τον Γιώργο τον Γοργόλη και τις στήλες γεωπονίας και τις φύσης. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Χριστόφορε. Για μία ακόμα φορά είμαστε μαζί. Πάλι. Και νομίζω ότι πάλι θα εντυπωσιάσουμε τους φίλους που μας ακούνε, γιατί έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, το οποίο και εγώ δεν γνωρίζω πράγματα. Το λέω κάθε φορά ότι και με εσένα και με όλους τους εργάτες μαθαίνω και εγώ, και νομίζω ότι είναι ένα έξτρα όφελος και για μένα αυτό. Υδρογεωπονία. Ναι, η υδρογεωπονία, η υδροπονία η λεγόμενη, είναι μια υπερσύγχρονη μέθοδος καλλιέργειας διαφόρων φυτών. Και όταν λέμε διαφόρων φυτών, αρχίζουμε από τα απλά, μαρούλι, ντομάτα, λάχανο, κουνουπίδι, φασόλια και ούτω καθεξής. Και φτάνουμε ακόμη και σε ορισμένες περιπτώσεις και σε κονοφόρα δέντρα. Φυσικά αυτά θα αναπτυχθούν μέχρι ένα επίπεδο και μετά από εκεί και πέρα μπορούν να τα πάρει κάποιος και να μεταφυτευθούν στο έδαφος. Τώρα, τι σημαίνει υδροπονία και υδρογεωπονία? Είναι η καλλιέργεια διαφόρων φυτών, όπως είπαμε πριν, τα οποία σε διάφορους χώρους, είτε με σωληνώσεις, στις οποίες διοχετεύεται νερό με διάφορα θρεπτικά συστατικά, είτε σε μεγάλες λεκάνες, όπως είναι οι πισίνες, που κάνουμε κολύμπι, έτσι περίπου είναι αυτά. Θα τα δούμε και πιο κάτω, πιο παραστατικά, στα βίντεο τα οποία έχουμε. Καλλιεργούνται διάφορα φυτά χωρίς να υπάρχει χώμα, σκέτο νερό. Υπάρχουν σχάρες στις οποίες υπάρχουν πάνω τα φυτά και οι ρίζες τους είναι μέσα σε αυτό το νερό. Πολύ ενδιαφέρον. Ναι, και μέσα στο νερό αυτό υπάρχουν τα θρεπτικά συστατικά τα οποία τα βάζουμε. Θα εξηγηθεί πώς γίνεται αυτό το πράγμα και είναι ο πιο υπερσύγχρονος τρόπος καλλιέργειας φυτών, γιατί έχει βασικά πλεονεκτήματα ότι απαιτείται μικρός χώρος. Δεν έχουμε τον κίνδυνο από διάφορα σαρώστικες από το χώμα κτλ. Οι οποίες μεταδίδονται στα φυτά μας. Και επίσης έχουμε τη δυνατότητα μεγαλύτερης παρέμβασης και μηχανολογικά και φυσικά σε αυτά τα φυτά. Ας δούμε λοιπόν και ας προχωρήσουμε στα βίντεο τα οποία έχουμε πιο κάτω και θα δουν οι φίλες και οι φίλοι που μας βλέπουν. Και εγώ ήθελα μόνο να πω ότι το πρώτο βίντεο είναι ουσιαστικά πώς μπορούμε να αρχίσουμε να κάνουμε την εγκατάσταση μιας τέτοιας καλλιέργειας. Τέλεια, αφού τα έχουμε και βίντεο, μια εικόνα ίσων χίλιες λέξεις. Εμένα μου ακούγεται πολύ ενδιαφέρον και μου θυμίζει λίγο ριζόνες αυτό το πράγμα με το νερό, να σου πω την αλήθεια. Φαντάζομαι βέβαια είναι κάτι διαφορετικό. Κοίταξε, Χριστόφορε, ο ριζόνας είναι μια υδρογεωπονική καλλιέργεια η οποία γίνεται στο έδαφος. Αλλά με μεγαλύτερη ποσότητα νερού. Κάτι αντίστοιχο είναι αυτό, το οποίο είναι όμως τεχνητά. Είναι μόνο νερό τώρα. Είναι μόνο νερό. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε το πρώτο μας βίντεο οπότε για να μπαίνουμε καλύτερα στο κλίμα. Thank you.
Λοιπόν, να σχολιάσουμε και κάποια πράγματα, Γιώργο, ενώ τελειώνει και το συγκεκριμένο βίντεο. Ναι. Βλέπουμε πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Εδώ χαρακτηριστικά, αυτή τη στιγμή βλέπουμε μια ντοματιά, η οποία στη βάση της είναι σε αυτά τα πλαστικά μέσα. Αυτή είναι σωλήνες. Mm-hmm. Η ρίζα μέσα του φυτού είναι μέσα στο νερό, στο οποίο διέρχονται διάφορα θρεπτικά στοιχεία. Είδαμε και στην αρχή πόσο σημαντικό είναι και για διάφορες άλλες καλλιέργειες, οι οποίες υπάρχουν, όπως λάχανα, όπως είπαμε, κουνουπίδια, μαρούλια και το καθεξής. Mm-hmm. Και έτσι δείχνει χαρακτηριστικά με ποιο τρόπο. Εδώ βλέπουμε χαρακτηριστικά, ας πούμε, ένα πίνακα με τα θρεπτικά συστατικά τα οποία έχουμε τη δυνατότητα να χορηγήσουμε μέσα σε αυτούς τους σωλήνες και μέσα στο νερό, ούτως ώστε υποκαθιστούμε mm-hmm. και αντικαθιστούμε τα θρεπτικά στοιχεία τα οποία σε αντίστοιχη περίπτωση η ρίζα ή το φυτό, το οποίο θα ήταν φυτεμένο μέσα στο χώμα, θα έπαιρνε από το χώμα. Έτσι λοιπόν αυτά τα παραθέτουμε, τα χορηγούμε και έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε αποκλειστικά αλλά και ουσιαστικά τα θρεπτικά συστατικά τα οποία χρειάζεται ένα φυτό να αναπτυχθεί. Mm-hmm. Έτσι. Αυτό είναι το σημαντικότερο σε αυτή την περίπτωση, ότι όπως είδαμε πολύ χαρακτηριστικά, είναι η δυνατότητα την οποία έχουμε σε μικρό χώρο να δημιουργήσουμε τέτοιες σωληνώσεις οι οποίες είναι από PVC. Το φυτό έχει κάποιες τρύπες εκεί πέρα, το οποίο έχει μια σχάρα, τοποθετείται. Η ρίζος του είναι μέσα στο νερό. Το νερό προσφέρει αυτά τα θρεπτικά συστατικά και βλέπουμε ότι πόσο υγιεινά και πόσο με ασφάλεια αναπτύσσονται αυτά τα φυτά μέσα εκεί. Αυτό που δείξαμε το πρώτο βίντεο είναι ουσιαστικά τα πρώτα βήματα τα οποία μπορούμε να κάνουμε για να εγκαταστήσουμε την υδροπονία mm-hmm. σε ένα χώρο. Yeah. Δηλαδή έδειξε τις αρχές πώς είναι οι σωλήνες, έδειξε πώς μπαίνει το φυτό, έδειξε μετά πώς είναι οι σωλήνες που τροφοδοτείται με νερό και με θρεπτικά συστατικά. Δείξαμε τους πίνακες ποια συστατικά χρειάζονται και δείξαμε και τα είδη των φυτών τα οποία μπορούμε να καλλιεργήσουμε. Mm-hmm. Και θα έλεγα τώρα να περάσουμε και στο δεύτερο βίντεο και στο τρίτο, το οποίο δείχνει ουσιαστικά πιο προχωρημένες καταστάσεις στην καλλιέργεια. Τέλεια. Για να το δούμε ακόμα περισσότερα, εγώ θυμίζω απλά, όπως μας είπες, ότι μέσα στο νερό, από ειδικούς σωλήνες, παρέχονται όλα τα θρεπτικά συστατικά τα οποία το φυτό σε διαφορετική περίπτωση θα τα έπαιρνε από το χώμα. Από το χώμα. Πλέον το παρέχουμε εμείς σαν καλλιεργητές. Έτσι. Πάμε να δούμε τα υπόλοιπα βίντεο. Είμαστε έτοιμοι για να δούμε τα βίντεο? Ναι. Εντάξει, θα τα δούμε σε ένα λεπτάκι. Τα οποία, όπως είπαμε, είναι λίγο πιο εξειδικευμένα. Ναι, ουσιαστικά. Θα το προχωρήσουμε ένα βήμα παραπάνω. Χριστόφορο είναι μια καινοτόμος καλλιέργεια, η οποία αυτή τη στιγμή προχωράει σε όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Και νομίζω ότι είναι και μια ευκαιρία για νέους αγρότες ή ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα. Είναι μια ευκαιρία δικιά τους, στον καθένα, να το τολμήσει. Ωραία. Για πάμε να δούμε το βίντεο λοιπόν. Okay, this is Harvest on the Hill, Barbados. It's the 1st of June 2012. This is our cucumber greenhouse. And we're growing using the autopot system. We've got three lines and they're about 4 weeks old. What we're doing is we're planting every 6 weeks, so we get a continuous harvest. We've got 420 plants on these three lines here. Looking quite good. There's our old friend, or should I say enemy, angular leaf spot. We'll treat that with UV light and organic. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε ένα παράδειγμα τέτοιας καλλιέργειας που είδαμε. Έχουμε εδώ έναν φίλο μας από το εξωτερικό, ναι, έτσι, που μας δείχνει και βλέπουμε και εδώ και τις σωληνώσεις που μας προανέφερες. Ακριβώς. Τώρα αυτή τη στιγμή βλέπουμε τη δεξαμενή, η οποία υπάρχει το νερό μέσα και δίνονται θρεπτικά συστατικά βάσει ενός εγκεφάλου. Mm-hmm. Στα διάφορα αυτά βαρέλια, το μπλε, με το κόκκινο καπάκι και ούτω καθεξής, δίνονται τα θρεπτικά συστατικά. Είδαμε πριν σε αυτή την περίπτωση τα φυτά τα οποία υπάρχουν στην κάθε... Να, εδώ βλέπουμε τα φυτά. Κάτω είναι η σωλήνα η οποία πέφτει το νερό.
είναι η ρίζα του φυτού και βλέπουμε ότι από το κάθε φυτό προς τα πάνω ξεκινάει ένα νήμα το οποίο είναι από πετονιά ή από σχοινή, ούτως ώστε το φυτό μεγαλώνοντας αναρριχάται, περιτυλίγεται γύρω από αυτό το νήμα. Να το βλέπουμε εδώ, είναι μπλε χρώματος και ουσιαστικά αναρριχάται και αναπτύσσεται. Βλέπουμε δε χαρακτηριστικά εδώ πόσο φωτεινότητα υπάρχει στο κάθε φυτό, στη χλωροφύλλη του, στα φύλλα του, πόσο υγιές είναι το φυτό, το οποίο δείγμα υγείας, εδώ αναπτύσσεται. Επίσης, βλέπουμε ότι είναι σε γραμμική σειρά και αυτό δίνει το πλεονέκτημα ότι το ένα φυτό δεν ανταγωνίζεται το άλλο και επίσης υπάρχει και δυνατότητα ανάμεσα από τα φυτά ο καλλιεργητής, ο αγρότης, ο οποίος έχει αυτή την καλλιέργεια, να περνάει, να μπορεί, ας πούμε, να κορυφολογήσει, να μπορεί να προσέξει. Να, χαρακτηριστικά εδώ, Χριστόφορε, εδώ είναι το πρώιμο, είναι το πρώιμο στάδιο, πώς έρχονται τα φυτά μικρά, σε μικρό μέγεθος, 5 πόντους, 10 πόντους ύψος, πώς είναι μέσα στο θρεπτικό συστατικό τους, το βλέπουμε χαρακτηριστικά, και από εδώ, από αυτές τις γλάστρες, παίρνουμε τα φυτά αυτά και τα μεταφέρουμε στην προηγούμενη περίπτωση που τα είδαμε. Να, εδώ. Τα παίρνουμε τα φυτά και τα μεταφυτεύουμε στις τρύπες που υπάρχουν σε αυτές τις σωλήνες που είναι εδώ πέρα. Είναι κάψα το πριν και το μετά, δηλαδή. Ακριβώς. Εδώ είναι το στάδιο το οποίο πια αναπτύσσονται, είναι βουτυγμένα μέσα στις σωλήνες κάτω και τα θρεπτικά συστατικά τους αυτά παρέχονται μέσα του νερού που γίνεται στο πότισμα ή σε ορισμένα μπορεί να γίνει και ένα μεικτό σύστημα που και εδώ μπορεί να γίνει αυτό, ότι μπορεί να έχει και μια ποσότητα χώματος από κάτω, το αρχικό στάδιο, και στη συνέχεια να περάσουμε στην καθαρά, στο τελείως με νερό. Αυτό είναι το προηγούμενο στάδιο εξέλιξης από το πρώτο βίντεο που δείξαμε πώς γίνεται η εγκατάσταση. Δηλαδή, εκεί που γίνεται η εγκατάσταση και τα φυτά είναι μικρά 5-10 πόντους, τα μεταφέρουμε στις γλάστες αυτές που δείξαμε τώρα σε αυτό το βίντεο πριν, που γίνονται 10 πόντους, 15. Από εκεί τα παίρνουμε, τα μεταφυτεύουμε σε αυτές τις σωλήνες, στις τρύπες στις οποίες από κάτω κυκλοφορεί νερό, και είδαμε και τη δεξαμενή, η οποία εφοδιάζει νερό αυτές τις σωληνώσεις της υδρογεωπονίας, αλλά μέσα εκεί είδαμε και 3-4 πλαστικά βαρέλια, τα οποία το καθένα μπορεί, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, να έχει υγρό άζωτο, υγρό φόσφορο, υγρό κάλιο, τα λιπάσματα τα οποία έχουμε επαναλάβει, και βοηθάμε έτσι έμεσα τα φυτά μας να αναπτυχθούν. Μπορεί να έχει διάφορα άλλα ιχνοστοιχεία, μαγνήσιο, κάλιο και το καθεξής. Ό,τι χρειάζεται το κάθε φυτό, και δείξαμε και τους πίνακες τους οποίους πριν χρειάζεται το κάθε φυτό. Και έτσι λοιπόν προχωράμε σε ένα δεύτερο στάδιο υδροπονίας που είναι πάρα πολύ εξελιγμένο. Και χαρακτηριστικά σε αυτό το βίντεο είδαμε και πόσο μικρός είναι ο χώρος. Δηλαδή, σωστό, δεν χρειαζόμαστε τεράστια εγκατάσταση. Δηλαδή μπορεί και σε 200 τετραγωνικά, με μια καλή χωροθέτηση των αυλάκων αυτών, να κάνεις, ας πούμε, καλλιέργεια με μεγάλη υψηλή παραγωγικότητα, με υγεία, δηλαδή να βγαίνουν υγιή οι καρποί και τα φυτά, και σε ένα προστατευόμενο περιβάλλον το οποίο δεν επηρεάζεται έξω ούτε από χιόνι, ούτε από πάγος, ούτε από άλλες καιρικές συνθήκες. Σωστό. Και περιορίζονται και οι ζημίες έτσι. Έχουμε και τρίτο βίντεο όμως. Έχουμε και το τρίτο και τελευταίο. Βίντεο που θα δούμε και εδώ χαρακτηριστικά επιπλέον καλλιέργειες και την ίδια μεθοδολογία και τα φυτά τα οποία προτείνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Ωραία. Για πάμε να το δούμε τώρα που μιλάμε, για να το δούμε, να καταλάβουμε καλύτερα τι εννοείς. Έχουμε εδώ πέρα λοιπόν εδώ, την κατάσταση. Εδώ χαρακτηριστικά να πω το εξής τώρα. Εδώ περνάμε σε μία μεγαλύτερη σε εμβέλειας και έκτασης καλλιέργεια. Βλέπουμε ότι είναι πιο μηχανοποιημένα, υπάρχουν μεγαλύτερα εξαρτήματα. Κοίταξε εδώ χαρακτηριστικά. Υπάρχει κομπιούτερ στο οποίο μπορεί να κάθεται ο γεωπόνος ή ο καλλιεργητής και από το κομπιούτερ του να ρυθμίζει όλες τις περιπτώσεις. Εδώ θα ακούσουμε χαρακτηριστικά τον κύριο, ο οποίος έχει αυτή την καλλιέργεια, που εξηγεί τι ακριβώς είναι αυτά τα πράγματα. Ωραία. Για να ακούσουμε τι λέει. Τα απολύματα που έρχονται είναι επιστροφή κάτω, ελέγχονται, διορθώνονται και ξαναφεύγουν απάνω. Δηλαδή απώλεια νερό μηδέν.
όλος ο έλεγχος του ποτίσματος με τα θρεπτικά συστατικά γίνεται μέσα από το κομπιούτερ, έτσι. Μέσα από το κομπιούτερ. Μέσα στα πλαίσια αυτού του προγράμματος έχουμε αναπτύξει λογισμικό εδώ πέρα, δικό μας από το ΜΑΗΧ, και χρησιμοποιούμε όλο αυτό το, ας το πούμε, παλιό hardware που υπάρχει εδώ πέρα. Στο συγκεκριμένο πρότυπο θερμοκήπιο του ΜΑΗΧ καλλιεργείται ντομάτα με σκοπό να βρεθούν τα θρεπτικά εκείνα διαλύματα που Πήραμε μια ιδέα και από αυτό. Ωραία. Εγώ τώρα, Χριστόφορε, για να ανακεφαλαιώσω. Και κλείνοντας, σωστά. Και να κλείσουμε με αυτό. Είδαμε εδώ χαρακτηριστικά ότι η υδρογεωπονία ή η υδροπονία είναι με απλά λόγια η καλλιέργεια διαφόρων κατηγοριών φυτών, από λαχανικά μέχρι κονοφόρα δέντρα μέχρι καρποφόρα δέντρα, τα οποία μπορούν να καλλιεργηθούν σε σωληνώσεις ή σε περιπτώσεις που θα δείξουμε αργότερα, mm-hmm. σε άλλη εκπομπή, mm-hmm. σε περιπτώσεις που υπάρχουν πισίνες τεράστιες, mm-hmm. οι οποίες έχουν μία σχάρα επάνω και βάζουμε τα φυτά. Τα φυτά, η ρίζα στο ριζικό του σύστημα, εφάπτεται με το νερό αυτό, το οποίο νερό τροφοδοτείται με θρεπτικά συστατικά. Και είπαμε τα θρεπτικά συστατικά, ποια είναι. Απολιπασμάζω το φόσφορο κάλιο, ιχνοστοιχεία και άλλα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται το κάθε φυτό. Το πλεονέκτημα εδώ είναι το εξής. Πρώτον, θέλουμε μικρό χώρο εγκατάστασης αυτής της καλλιέργειας. Mm-hmm. Δεύτερον, είναι μια καινοτόμος καλλιέργεια, η οποία αυτή τη στιγμή εφαρμόζεται παγκόσμια και στην Ελλάδα έχει προχωρήσει αρκετά και θα προχωρήσει αρκετά. Το τρίτον είναι ότι παράγουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα, τα οποία είναι απαλλαγμένα από ασθένειες και με ασφάλεια. Και το τέταρτο είναι ότι επειδή αυτά τα προϊόντα, θα αναρωτηθεί κάποιος, είναι το ίδιο εύγευστα, έχουν την, ναι, το άρωμά τους κτλ. Φυσικά και έχουν, και μπορώ να σε πληροφορήσω ότι σε αρκετές μονάδες στις οποίες έχω επικοινωνήσει εδώ στην Ελλάδα, που υπάρχουν ειδικότερα στη Μακεδονία υδρογεωπονίας και υδροπονίας, βγάζουν αρίστης ποιότητος προϊόντα. Και θα έλεγα ότι αυτά τα προϊόντα παίρνουν και τη διάσταση του οικολογικού. Mm-hmm. Γιατί έχουμε εξηγήσει και σε άλλες εκπομπές ότι το έδαφος, όπως και να το κάνουμε, όσο και να το απολιμάνουμε, σε μια ποσοστιαία αναλογία μπορεί είτε από προηγούμενη καλλιέργεια, είτε από το περιβάλλον, από τον αέρα, είτε από τη βροχή, να μεταφερθούν μύκητες, αρρώστιες και άλλες ασθένειες οι οποίες μπορεί να μεταδοθούν στα φυτά και να έχουμε προβλήματα. Εδώ έχεις αυτό το βασικό πλεονέκτημα. Ουσιαστικά καλλιεργείς το φυτό σου σε ένα στηρωμένο περιβάλλον. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Να εξασφαλίσεις, ας πούμε, απόλυτη ανάπτυξη σε ένα φυτό, χωρίς να έχει επιθετικές ενέργειες από μύκητες και άλλες ασθένειες. Mm-hmm. Πραγματικά νομίζω τα ωφέλη είναι πάρα πολλά και καλώς κάναμε και τα δείξαμε, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για επιδοτούμενες καλλιέργειες. Οπότε νομίζω ότι αποτελεί και μια λύση για αυτούς τους καιρούς που βρισκόμαστε ενδεχομένως για κάποιον να ασχοληθεί. Εγώ, Γιώργο, θέλω να σας ευχαριστήσω που είστε μαζί μας για μια ακόμα φορά και νομίζω ότι δείξαμε έναν πολύ πρωτότυπο τρόπο καλλιέργειας που είναι τώρα σε εφαρμογή, τώρα αρχίζει και τίθεται σε εφαρμογή και έχει πολλαπλά ωφέλη εν τέλει. Ακριβώς. Και το κυριότερο είναι ότι εμείς θέλουμε από εδώ να συμβουλεύσουμε νέους και νέες οι οποίοι θέλουν να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα, είτε ασχολούνται, ότι είναι και για αυτούς ένα παράθυρο, το οποίο και ένας δρόμος, τον οποίο ας τον κοιτάξουν, ας ενδιαφερθούν και ας ρωτήσουν γι' αυτό. Mm-hmm. Πολύ σωστά. Λοιπόν, εμείς, Γιώργο, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε εδώ στο μεταξύ μας. Σας ευχαριστήσω για μια φορά. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.